Είναι 10 και, θα δείχνει 10 και 54 πρώτα λεπτά και ο Βασίλης Ολαμπρόπουλος, ο συνάδελφος, είναι εδώ κοντά μας από την εφημερίδα Το Βήμα. Βέβαιος, ο Βασίλης Ολαμπρόπουλος, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Να δούμε με τη βοήθειά σου και με τα ρεπορτάζ που έχεις κάνει και έχουμε διαβάσει στην εφημερίδα Στο Βήμα τις αλλαγές που ετοιμάζονται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης ελληνικής αστυνομίας. Θα δούμε FBI στην αστυνομία. Τι είναι το ελληνικό FBI? Το ελληνικό FBI είναι μια προσπάθεια μίμησης από την αστυνομία. Το αμερικανικού FBI, δηλαδή της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην αστυνομία, αλλά και της γερμανικής BK, κυρίως πρότυπο είναι η γερμανική αστυνομία, η εγκληματολογική, όπως λένε, υπηρεσία της ομοσπονδιακής Γερμανίας, όπου προσπαθούν να μιμηθούν, δηλαδή, με τη λεγόμενη διεύθυνση, με τη γενική αστυνομική διεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή θα δημιουργηθούν ειδικές υπηρεσίες που θα ερευνούν συνολικά κάποιες υποθέσεις που εξετάζονταν μέχρι τώρα αποσπασματικά. Δηλαδή γινόταν μία ανθρωποκτονία μέχρι τώρα από κάποια εγκληματική οργάνωση και αυτό εξεταζόταν αποσπασματικά από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Τώρα η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η κρατική ασφάλεια που ασχολείται με αντιεξουσιαστές, η δίωξη εκβιαστών, το τμήμα ανθρωποκτονιών, το τμήμα οικονομικού εγκλήματος κατά κάποιο τρόπο θα συμπτυχθούν σε μια ενιαία διεύθυνση η οποία θα ψάχνει ενιαία κάποιες εγκληματικές ενέργειες, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι από το ίδιο σύστημα πληροφοριών πώς διασυνδέονται τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε κάθε εγκληματική ενέργεια. Γιατί μέχρι τώρα είχε άλλα στοιχεία μια υπηρεσία, άλλα στοιχεία η άλλη, ενώ ουσιαστικά επρόκειτο για τη δράση των ίδιων προσώπων, οι οποίοι είτε μπορούσαν να προχωρήσουν σε κάποια εγκληματική επίθεση, σε κάποιο έγκλημα, είτε μπορούσαν να προχωρήσουν σε κάποιο λαθρεμπορική πράξη, ή θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε κάποια εκβίαση καταστηματαρχών ή να αλλάζουν εγκληματική δραστηριότητα. Τώρα όλα αυτά ενοποιούνται. Θα γίνει μια οργάνωση σε εξειδικευμένα αστυνομικά τμήματα, να το πούμε έτσι. Σε εξειδικευμένα αστυνομικά τμήματα, τα οποία όμως θα έχουν κοινές τράπεζες πληροφοριών. Παραδείγματος χάρη, και θα γίνουν ταυτόχρονα και μερικές αλλαγές. Σε αυτή λοιπόν τη διεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος θα αλλάξουν μερικά πράγματα. Θα δημιουργηθεί, για παράδειγμα, αυτό που ξέραν στα ναρκωτικά, θα δημιουργηθούν εξειδικευμένα τμήματα δίωξης διακίνησης ηρωίνης, άλλο τμήμα δίωξης διακίνησης κοκαίνης, άλλο τμήμα δίωξης συνθετικών ναρκωτικών τύπου έκσταση, αφεταμινών και αυτά, τμήμα δίωξης κάναβης, προκειμένου δηλαδή μέσα σε αυτό το νέο σχήμα να υπάρχουν και κατά κάποιο τρόπο κάποιες υπηρεσίες, ναι μεν το σύνολο, αλλά και κάποιες υπηρεσίες που θα αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις επί των διακινητών συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών. Εκεί υπάρχουν βέβαια και κάποιες ενστάσεις, γιατί λένε ότι και εκεί στα ναρκωτικά κάποιοι που κάνουν τη διακίνηση ηρωίνης μπορεί να κάνουν και διακίνηση κοκαίνης. Όμως απόφαση του αρχηγείου είναι να δημιουργηθούν εξειδικευμένα τμήματα. Και θα δημιουργηθούν και άλλα τμήματα με πρωτοποριακή, σύμφωνα με την αστυνομία, δομή και στόχευση. Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη, θα δημιουργηθεί υπηρεσία που θα ελέγχει τη διακίνηση των αποβλήτων, με παραδείγματος χάρη τα ραδιενεργά απόβλητα, σε μια έρευνα που είναι παρόμοια με αυτή που είχε γίνει στην Ιταλία, όπου τα μέλη της Ιταλικής Μαφίας προχωρούσαν σε διακίνηση αποβλήτων. Mm-hmm. Θα γίνουν ειδικές υπηρεσίες για να ελέγχουν φερρυπίν τα νέα συστήματα που μπορεί να αγοράσει η ελληνική αστυνομία και τα οποία μπορούν να είναι χρήσιμα για τις παρακολουθήσεις, για οποιασδήποτε έρευνες ή για τον εντοπισμό των δραστών εγκληματικών ενεργειών. Θα υπάρξουν δηλαδή αρκετές καινοτομίες σύμφωνα με την αστυνομία. Πόσους πυλώνες θα έχει το νέο σχήμα της αστυνομίας? Θα έχει 3-4 πυλώνες. Δηλαδή, πρώτος πυλώνας είναι το οργανωμένο έγκλημα, όπου στο οργανωμένο έγκλημα θα πάνε διάφορες υπηρεσίες από το ανθρωποκτονικό, το οικονομικό, το ηλεκτρονικό έγκλημα. Θα γίνει ειδικό τμήμα για τους hackers, ειδικό τμήμα για την παιδική πορνογραφία, ειδικό τμήμα για τις υποκλοπές, για τις επιθέσεις μέσω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μετά ο δεύτερος πυλώνας είναι ο πυλώνας της κρατικής ασφάλειας, ο τρίτος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, γιατί στο ίδιο σχήμα θα ενταχθεί και τρομοκρατική υπηρεσία. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα είναι αυτό που αφορά την τεχνική δομή, τη διοικητική υποστήριξη. Μάλιστα. Τράπεζα πληροφοριών, κοινή μας είπε σε όλους κλπ. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και χρειάζεται να διορθωθεί για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό. Τα στοιχεία είναι απίστευτα. Δηλαδή, έχουμε μία βόμβα κάθε 6 ημέρες. Mm-hmm. Έχουμε κάθε βράδυ τουλάχιστον 2 εμπριστικές επιθέσεις. Διαβάζω από το δικό σου το ρεπορτάζ, στο Βήμα, Βασίλη. Κάθε μέρα ξυλοδαρμία ανυποψία των πολιτών. Ληστείες. Πάρα πολλές σε αριθμό. Όλα αυτά που οδηγούν.
Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και με τις επιθέσεις και των ένοπλων οργανώσεων, γιατί έχουμε τις πρόσφατες επιθέσεις, και με τις εμπρηθιστικές επιθέσεις το βράδυ και κυρίως και με βέβαια την έξαρση της εγκληματικότητας που είναι το πλέον αντιληπτό από τον απλό πολίτη, με όλες αυτές τις κλοπές, τις διαρρήξεις, τις καθημερινά τις ληστείες, ληστείες πλέον που διασπείρονται και κατανέμονται σε όλο το φάσμα, από καταστήματα, από σούπερ μάρκετ, από τράπεζες, είναι πλέον τα δεκάδες και είναι απογοητευτική κατάσταση, γιατί δεν φαίνεται να περιορίζεται, να συγκρατείται η εγκληματικότητα. Γιατί παλαιότερα είχαμε τέτοιου είδους εξάρσεις, αλλά από ένα κάποιο χρονικό διάστημα έβλεπε η αστυνομία να το συγκρατεί και να υπήρχαν κάποιες ενδείξεις μείωσης, συγκράτησης της εγκληματικότητας. Τώρα αυτό δεν φαίνεται. Συνέχεια παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις. Εδώ και 3-4 χρόνια παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις στην εγκληματικότητα και δεν φαίνεται να συγκρατείται οτιδήποτε. Ίσως το καινούργιο σχεδιασμό βάλει ένα φρένο. Ποιος ναι, θα ξέρει πώς θα λειτουργήσει, βεβαίως. Το ζητούμε. Με την η αδυναμία της αστυνομίας παραμένει τρομοκρατία. Πυρήνες της φωτιάς, για παράδειγμα. Οι πυρήνες της φωτιάς είναι αυτή η νέα οργάνωση 6 Δεκέμβρη, η οποία εμφανίστηκε την επίθεση, που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Ενημέρωση στην Καλυθέα. Τώρα έχει μπερδέψει την αστυνομία η εμφάνιση αυτής της νέας οργάνωσης. Πολλοί λένε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι είναι ουσιαστικά μια θυγατρική, ένα δημιούργημα των πυρήνων της φωτιάς. Άλλοι λένε ότι δίνεται αυτή η εικόνα, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια άλλη οργάνωση, διότι αν αναλυθεί θα δουν ότι έδρασε με κάπως διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με διαφορετικού τύπου εκρηκτικό, με διαφορετικό τύπο ειδοποίησης και αυτά, διαβάζουν την προκήρυξη, προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει και θα, μέσα από τη συνέχεια και μέσα από το συνδυασμό και άλλων επιθέσεων, όπως φοβούνται ότι μπορεί να γίνει, θα αντιληφθούν τι περίπου συμβαίνει, αφόσον βέβαια έχουμε και σε εξέλιξη και τη δίκη στην Άμφισσα, έτσι, γιατί αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Και αυτό σε εξέλιξη. Θα σε ευχαριστήσουμε λοιπόν, Βασίλη, που ήσουν κοντά μας. Να είσαι καλά για την πληροφόρηση που μας παρήχες. Και εμείς, αλλάζοντας κλίμα, θέμα, πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς κάποιος μπορεί να κάνει τέχνη από σκουπίδια. Η Εμμανουέλα η Αγκουράκη φιλοξενείται από τον καλλιτέχνη, τον κύριο Μπάρι Φέλντμαν, ένα δημιουργό πρωτότυπων έργων τέχνη, τα οποία αμέσως και θα δούμε. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλή σας ημέρα και πάλι από ένα ιδιότυπο εργαστήρι τέχνης αυτή τη φορά του κυρίου Μπάρι Φέλντμαν, κατοίκου εδώ και 20 χρόνια Θεσσαλονίκης, χέρια του οποίου άχρηστα κατά πολλούς αντικείμενα παίρνουν αξία, καθώς με αυτά συνθέτει τις προσωπικές του δημιουργίες. Μαζεύοντάς τες, κύριε Φέλντμαν, εξ αποκάδους απορριμμάτων, και λέτε ότι δεν πρόκειται για ανακύκλωση, όπως πολλοί σας λένε. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι, το θέμα δεν είναι ανακύκλωση, ούτε δημιουργία από σκουπίδια. Το θέμα είναι τέχνη. Κάνω έργα τέχνη από πράγματα. Πράγματα που βρω, βέβαια, και αγοράζω μερικά πράγματα και βάλω στα κουτιά κατασκευές. Εδώ βλέπουμε τα drums, λοιπόν, τις παγκέτες. Είναι αφιερωμένο αυτό το έργο στους drummers, στη μουσική. Πώς σας αντιμετωπίζουν όμως οι πελάτες σας? Έχουν δισταγμό, είναι επιφυλακτικοί? Είναι χαρά. Ελπίζω κάποιος παίρνει την χαρά που βάλω εγώ. Μάλιστα. Στα έργα τέχνη. Και βλέπετε εδώ διάφορα αντικείμενα. Βούρτσες, κερές, μπουκάλια από αναψυκτικά, ανοιχτήρια από αναψυκτικά. Είναι και το μοναδικό βιοποριστικό σας μέσο, κύριε Φέλντμαν. Το μοναδικό βιοποριστικό σας μέσο. Ναι, ναι. Κάνετε εκθέσεις κυρίως? Έχω κάνει εκθέσεις πολλές στη πόλη και τώρα αρχίζω μια καινούρια σειρά εκθέσεων εδώ, στο εργαστήριο. Κάθε 3-4 μήνες θα έχω ένα Σαββατοκύριακο που θα παρουσιάζω καινούρια έργα. Μάλιστα. Άρα, όποιος θέλει και κυρίως οι συλλέκτες μπορούν μέσα σε αυτό το χώρο, βρίσκονται αναρρύθμιτα πραγματικά αντικείμενα τα οποία μπορεί να αγοράσει. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τον καλλιτέχνη και την Εμμανουέλα που μας ξανάγησαν στην έκθεση. Καλημέρα. Και αλλάζοντας θέμα, πάμε να δούμε τι αλλαγές έρχονται για το κτηματολόγιο. Οι πελάτες του κτηματολογίου είναι αυτοί που πρώτοι θα κληθούν πια από το κτηματολόγιο να πληρώσουν και το αντίτιμο. Ο Νίκος Ογριλάκης στο στούντιό μας στη Μουρούζη. Νίκο, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Οι παλιοί πελάτες του κτηματολογίου δεν έχουν πληρώσει. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι δεν έχουν πληρώσει τίποτα. Ναι. Οι νεότεροι πελάτες του κτηματολογίου έχουν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος.
το οποίο θα κληθούν να επιπληρώσουν και αυτοί οι οποίοι δήλωσαν το ακίνητό τους στο κτηματολόγιο το 1997 και το 1999. Όπως βλέπουμε λοιπόν και στην κάρτα μας, έτσι, τα τέλη για το κτηματολόγιο 97-99. 2,5 εκατομμύρια πολίτες, 440 περιοχές είχαν δηλώσει τότε την ακίνητη περιουσία τους. Πριν όλη αυτή η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στον Απρίλιο με Μάιο, θα πάρουν καταρχήν ενημερωτικά σημειώματα και το χρεωστικό. Θα έχουν περιθώριο όσοι έχουν αντίρρηση, όσοι δεν έχουν αντίρρηση, καταρχήν ένα μήνα για να το πληρώσουν. Όσοι έχουν αντίρρηση θα υποβάλουν ένσταση και μετά θα παίρνουν, αφού εκδικαστεί ένσταση και οριστικοποιηθεί ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και ποιος πρέπει να πληρώσει αυτό το ανταποδικό τέλος, θα έχουν επίσης ένα μήνα να το πληρώσουν. Αυτή είναι η διαδικασία για όσους θα υποβάλουν ένσταση. Υπολογίζω ότι είναι πολλοί οι οποίοι θα υποβάλουν ένσταση. Έχουν διαπιστωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 670.000 λάθη στις δηλώσεις που έγιναν εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Και θα υπάρχουν επίσης και πολλοί οι οποίοι θα υποβάλουν ένσταση για διαφορές στο εμβαδό του οικοπαίδου τους. Mm-hmm. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, μια μεγάλη απόκληση ανάμεσα στο εμβαδό που αναφέρεται στο συμβόλαιο και σε αυτό που έχει γίνει στην εμβαδομέτρηση από το κτηματολόγιο. Λοιπόν, τι θα πληρώσουμε? Θα πληρώσουν, αυτό που πλήρωσαν και οι νεότεροι πελάτες του κτηματολογίου: 35 ευρώ αναδικαίωμα σε ακίνητα κύριας χρήσης και 20 ευρώ αναδικαίωμα για βοηθητικούς χώρους. Αυτό θα καταβληθεί. Θα καταβληθεί εφάπαξ και αν δεν πληρωθεί θα είναι δημόσια οφειλή. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιοι θα πληρώσουν, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης δηλαδή που θα πληρώσει, περίπτωση που έχει αλλάξει χέρια το ακίνητο? Αυτός ο οποίος φέρονταν ως ιδιοκτήτης την πρώτη μέρα λειτουργίας του κτηματολογίου στην περιοχή στην οποία ανήκει το ακίνητο. Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν δηλώσει στο παρελθόν την ακίνητη περιουσία θα επιβαρυνθούν με το αναλογικό τέλος. Το αναλογικό τέλος 1 της χιλής θα πληρωθεί μόνο από τους ιδιοκτήτες των 107 περιοχών που εντάχθηκαν στο κτηματολόγιο το 2008. Αυτό θα πληρωθεί, όπως υπολογίζεται, στις αρχές του 2011. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα βρεθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι πούλησαν την περιουσία τους, την ακίνητη περιουσία τους. Την είχαν δηλώσει στο κτηματολόγιο, είχαν δηλώσει μια διεύθυνση τότε. Σήμερα θα είναι δύσκολο να εντοπιστούν κάποιοι από αυτούς. Αλλά για όλα αυτά θα έχουμε λεπτομέρειες στις επόμενες ημέρες, όταν θα καθοριστεί ακριβώς η διαδικασία με την οποία θα αναζητηθούν οι παλιοί πελάτες του κτηματολογίου και ο τρόπος με τον οποίο θα πληρωθούν αυτά τα ανταποδοτικά τέλη. Μάλιστα. Ένα άλλο πρόβλημα βέβαια είναι και οι ομογενείς. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι έχουν πεθάνει. Μεγάλο. Ποιοι θα πληρώσουν, οι κληρονόμοι τους κτλ. Και τι γίνεται και με τα άγνωστα ακίνητα? Βέβαια. Έτσι, είναι περίπου ακόμα πάνω από 100.000. Είναι πάνω από 100.000. Πού θα πάνε? Λοιπόν, αυτά. Και πώς θα τα πάρει κανείς πίσω? Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τον Απρίλιο, είπες, θα αρχίσουν να αποστέλλονται τα. Ναι, αλλά στις επόμενες ημέρες, δηλαδή μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε λεπτομέρειες για όλες αυτές. Θα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι τότε. Να είσαι καλά. Από τον Απρίλιο λοιπόν θα αρχίσετε να ενημερώνεστε από το κτηματολόγιο πόσα οφείλετε και πόσοι και ποιοι. Να καλωσορίσουμε τώρα από το ιατρικό ρεπορτάζ κοντά μας τον γαστρεντερολόγο, υπατολόγο, τον κύριο Μιχάλη Κονόμου, για να μιλήσουμε για τη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Που καταρχάς τι σημαίνει γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση, κύριε Κονόμου? Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κυρία Τσαπανίδου. Γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση είναι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη. Επιστροφή δηλαδή. Παλινδρόμηση σημαίνει επιστροφή του γαστρικού περιεχομένου, του περιεχομένου του στομάχου στον ισοφάγο. Λοιπόν. Να τα δούμε σε συμπτώματα. Τι συμπτώματα μπορεί να εμφανίσει η γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση? Στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, διαβάζουμε λοιπόν και εμείς μαζί με τους τηλεθεατές ότι μπορεί να εμφανίσει κάψιμο πίσω από το στέρνο, ένα πόνο στο θώρακα, να έχουμε επίμονο βήχα, ένα αίσθημα βάρους στην κοιλιά, δυσπεψία, αίμα στον εμετό και διάβρωση δοντιών από το οξύ. Είναι σοβαρά συμπτώματα όλα τους. Σοβαρά συμπτώματα. Με κύριο σύμπτωμα από όλα αυτά, γύρω στο 70% των ασθενών μας, είναι ο πιστοστερνικός κάψος, όπως λέμε εμείς. Το κάψιμο δηλαδή που αισθάνεται ο ασθενής όταν έχει αυτό το νόσημα. Πού οφείλεται? Το νόσημα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παλινδρομεί, ότι επιστρέφει οξύ που περιέχει το στομάχι στον ισοφάγο. Και επειδή ο βλενογόνος του ισοφάγου δεν είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να δέχεται αυτό το οξύ, το pH δηλαδή, το πολύ χαμηλό που έχει το στομάχι μας, δημιουργείται αυτό το άσχημο συνέστημα μαζί με όλα τα οποία ήδη προαναφέρατε στην κάρτα σας. Και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου, και αν υπάρχουν? Καταρχήν, πώς γίνεται παθοφυσιολογικά? Έχουμε τον κάτω ισοφαγικό σφιχτήρα, ο οποίος χαλαρώνει. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να χαλαρώσουν τον κάτω ισοφαγικό σφιχτήρα? Μια διαφραγματοκύλη που είναι συχνό στον πληθυσμό μας. Είναι λόγοι κληρονομικοί, λόγοι κατασκευαστικοί. Όμως υπάρχουν και λόγοι που μπορούμε εμείς οι ίδιοι να αποφύγουμε. Είναι η παχυσαρκία, είναι το αλκοόλ, είναι η λήψη ορισμένων τροφών και θα αναφέρω έτσι δύο-τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπως είναι η σοκολάτα, όπως είναι τα φύλλα της πίτας, οι κλασικές πίτες, η τυρόπιτα, τα φύλλα από τον μπακλαβά,
όπως είναι τα αλκοολούχα ποτά και ιδιαίτερα τα κόκκινα ποτά, το κόκκινο κρασί και ό,τι είναι κόκκινο και περιέχει τανίνες. Είναι η κατανάλωση λιπαρών γευμάτων, είναι τα καρικεύματα. Όλα αυτά είναι παράγοντες που χαλαρώνουν τον κάτω ισοφαγικό σφιχτήρα με αποτέλεσμα να δημιουργούν τη δυνατότητα επιστροφής του γαστρικού περιεχομένου και τις βλαπτικές του συνέπειες. Μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Μπορούμε να το θεραπεύσουμε πρώτον και κύριον αλλάζοντας τον τρόπο ζωής. Μη καταναλώνοντας αυτές τις τροφές οι οποίες επηρεάζουν την γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Δεύτερον, μπορούμε να πάρουμε αντιεκριτικά φάρμακα, να πάρουμε ειδικά φάρμακα δηλαδή, τα οποία θα μειώσουν την οξύτη που έχει το στομάχι μας. Ή μπορούμε να πάρουμε γαστροκινητικά φάρμακα, προκινητικά φάρμακα τα οποία θα διώξουν την τροφή πιο γρήγορα προς το δεκαδάκτυλο. Αν δεν πάρουμε κανένα μέτρο, αν δεν επισκεφτούμε τον γιατρό και δεν ακολουθήσουμε θεραπευτική αγωγή, υπάρχει κίνδυνος για επιπλοκές μακροχρόνιες? Πρώτον και κύριον, πρέπει να σας πω, κυρία Τσαπανίδου, ότι το συνέστημα αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο συνέστημα. Σε επίπεδο ποσοστών, αυτό το βιώνουν μια φορά το μήνα ένα 35 με 40% του πληθυσμού, επομένως γνωρίζουν αυτό το συνέστημα. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα συνεχόμενο, και αυτό αντιστοιχεί σε ένα 5% του πληθυσμού μας, που είναι ανυπόφορο. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε και τον τρόπο ζωής μας και τα φάρμακα. Μάλιστα. Δεύτερον, τώρα σε μακροχρόνια βάση μπορεί να δημιουργηθούν ισοφαγήτιδα, να δημιουργηθεί δηλαδή μια διάβρωση του βλενογόνου από το οξύ, μπορεί να δημιουργηθούν έλκη, να έχουμε πεπτική στένωση και σε απότερο να έχουμε ακόμη και το σοβαρότερο, τον καρκίνο του ισοφάγου. Ακόμη και σε καρκίνο μπορεί να καταλήξει, άρα άμεση παρακολούθηση από τον γιατρό και αντιμετώπιση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.